πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα, διότι συνήθως έχουμε έτσι το τελευταίο διάστημα συνηθίσει να μιλάμε έτσι για περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία και τέτοια. Πολλά περιστατικά. Πολλά δυστυχώς. Πρώτα θα δούμε το βίντεο όπου ο καθηγητής του Γενικού Λύκειου, λοιπόν, Δράμας, ο κύριος Σαρπιστής, μπαίνει μέσα και αντιλαμβάνεται έντρομος ότι κάτι συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο και τον έχουμε κοντά μας. Τι ωραίο βίντεο. Τι ωραίο βίντεο. Κύριε Σαρπιστή, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ξέρετε, ναι, πράγματι πολύ ωραίο βίντεο. Εμένα μου αρέσει γιατί διαισθάνθηκα τον τρόμο σας και το φόβο σας. Ευνηδιάστηκε ο άνθρωπος. Ευνηδιάστηκε. Ναι, ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι κακό συμβαίνει. Και μετά την ανακούφιση του, τα δάκρυα ανακούφισης. Και μπροστά μου βλέπω άρα ένα παιδαγωγό με την έννοια της σωστής διαπαιδαγώγησης που θα έπρεπε να δίνεται από τα σχολεία. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάντως να ξέρετε ότι δεν θεωρώ ότι αποτελώ μία εξαίρεση σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι παιδαγωγοί. Δηλαδή δεν είναι απλώς καθηγητές δάσκαλοι. Μπαίνουμε μέσα στην τάξη, καταθέτουμε την ψυχή μας. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε τα παιδιά. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ιδίως τα παιδιά που είναι στην εφηβεία είναι ακόμα πιο δύσκολα. Κάνουμε ένα καθημερινό αγώνα και χαίρομαι που ο κόσμος τον καταλαβαίνει αυτόν τον αγώνα και χάρηκε όχι με τα γενέθλιά μου, χάρηκε με αυτά τα παιδιά που ήταν τόσο καλά, που κάναν αυτή την έκπληξη, με όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε, το θετικό μέσα στη μαυρίλα των ημερών, με τις κακές ειδήσεις που ακούμε. Υπήρξε κάτι φωτεινό, το οποίο δεν είναι εξαίρεση, συμβαίνει συχνά και ήταν ευκαιρία να προβληθεί. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι εσείς που ζείτε καθημερινά τα παιδιά και τα προβλήματά τους και τη συμπεριφορά τους και ενδεχομένως και κάποια μελαγχολία σε κάποια παιδιά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ανταπίσετε εσείς καθηγητές, βέβαια και εμείς οι γονείς, να φύγουμε από αυτό το δρόμο, από το δρόμο του εκφοβισμού, από το δρόμο του βίντεο που θα το σηκώσουμε και θα γίνει χαμός και θα πάρουμε τους αντίχειρες, τα κλικς. Ναι. Τα likes, likes, να σωστά. Είναι πολύ εύκολο, αλλά και πολύ δύσκολο ταυτόχρονα. Δηλαδή, απαιτεί να συμμετέχουν όλοι, αλλά για να γίνει αυτή η κοινή συμμετοχή, θα πρέπει να προηγηθεί πάρα πάρα πολύ δουλειά. Για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των παιδιών, θα πρέπει να καταθέτεις καθημερινά την ψυχή σου μέσα στην τάξη. Εγώ το λέω να μην κάνεις ένα ξέρω μάθημα, να ακούς τις ανησυχίες τους. Δεν είναι μόνο τα 50 λεπτά ότι εγώ πρέπει να διδάξω μαθηματικά. Θεωρώ ότι παίζω έναν πολύ μεγαλύτερο ρόλο και μέσα στα μαθηματικά που θα πρέπει να διδάξω θα πρέπει να ακούσω και τα παιδιά, τις ανησυχίες τους, να βάλουμε τους προβληματισμούς, να τους συζητήσουμε, γιατί αυτό είναι και το νόημα του σχολείου. Δεν είναι πανεπιστήμιο το σχολείο, αυτό είναι το σχολείο. Αυτό απαιτεί, είναι ψυχικά πολύ ψυχοφθόρο, είναι μια διαδικασία, δεν είναι εύκολη, είναι πολύ δύσκολη, γιατί κάθε παιδί κουβαλάει τα δικά του προβλήματα. Εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα στην καθημερινότητα, αλλά όλα ξεκινάνε από το για ποιο λόγο κάνεις αυτή τη δουλειά. Αν αγαπάς τη δουλειά σου, αν αγαπάς τα παιδιά, αν αγαπάς αυτό που διδάσκεις, πιστεύω ότι βρίσκεις τον τρόπο, βρίσκεις τα σημεία στα οποία μπορείς να μπεις μέσα στο μυαλό τους, μέσα στην ψυχή τους, να γράψεις σε πάση περιπτώσει και να έχουμε αυτά τα επιθυμητά αποτέλεσμα που θέλουμε όλοι από το σχολείο. Εσύ έχεις την τύχη να έχεις γονείς, μεγάλωσες με δύο μαθηματικούς κιόλας. Οπότε ο Γιώργος Παγάνης το γνωρίζει καλά. Ξέρετε, η μεγαλύτερη απόδειξη όσων λέτε είναι η αγκαλιά που σας κάνουν. Γιατί οι έφηβοι, το να τους πλησιάσει κανείς με τέτοιο τρόπο και δει καθηγητής που δεν είναι ένας δάσκαλος που θα είναι όλη μέρα μαζί τους κλπ. Το έχετε χτίσει και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αυτό ότι τους εμπνέεται. Η αγκαλιά, η μούτσα που τους έδωσε, όπως λέω, κοψοχολιάσατε. Είναι πολλά. Είναι πολλά τα οποία δεν φαίνονται και στο βίντεο. Είναι μια καθημερινότητα. Για μένα είναι συναρπαστική. Είναι αυτή η οποία με βοηθάει να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά που γίνεται κάτω πλέον από πολύ αντίξωες συνθήκες. Αλλά νομίζω ότι το χαμόγελο των παιδιών που νιώθουν, που το βλέπετε και εσείς στο βίντεο, τα λέει όλα τα λεφτά. Εντάξει, το δικό μου το χαμόγελο έτσι κι αλλιώς
θα υπήρχε, γιατί σε μένα μου κάνανε. Αλλά νιώθω και εγώ την αγάπη τους. Είναι πολλά τα συγχαρητήρια που σας αξίζουν ακριβώς για αυτό που είπατε, για την αγάπη η οποία φαίνεται στα πρόσωπά τους. Των μαθητών του δεύτερου γενικού λυκείου δράμας, γενικού επαγγελματικού λυκείου δράμας. Εγώ θα έλεγα, μακάρι και οι συνάδελφοί σας οι υπόλοιποι που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ποια δυνατότητα, να φέρουν το χαμόγελο στους μαθητές ή τη σοβαρότητα όταν χρειάζεται, μακάρι να πολλαπλασιαστούν, να αυξηθούν σε αριθμό. Είμαστε πολλοί. Πάντα το καλότερο είναι αυτό που επιθυμούμε. Εμείς θα σας ευχηθούμε ολόψυχα όμορφη ημέρα, γιατί εμάς μας τη φτιάξατε την ημέρα πάντως. Και εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.